Καλησπέρα σας, για άλλη μια φορά εδώ στο επιτραπέζι μου για ένα βίντεο review Tiny Epic Galaxies, το τρίτο της σειράς Tiny Epic. Θα δούμε λίγο πώς παίζεται, έχουμε στήσει παιχνίδι για 4 παίχτες. Θα πούμε και το mini expansion που ήρθε μαζί με το Kickstarter, αυτό εδώ, Super Weapons. Ξεκινάμε με 4 παίχτες, βγάζουμε όσοι είναι, ανοίγουμε κάρτες μπροστά, όσοι είναι οι παίχτες είναι 2, το setup μας στο κάθε ταμπλό που έχει ο παίχτης μπροστά του και τα ζάρια στις όλες τις πιθανές μεριές τους. Στο ταμπλουδάκι μας έχουμε την κουλτούρα μας, στο επίπεδο 1 ξεκινάμε, τις ενέργειές μας, στο νούμερο 2 ξεκινάμε και αυτό είναι το track μας και για τα δύο marker αυτά. Εδώ είναι το level του γαλαξία μας, στην αρχή είμαστε εδώ χαμηλά που είμαστε με 4 ζάρια και 2 αεροπλανάκια ενεργά, το δείχνει εδώ. Τα 2 τα έχουμε πάνω στο γαλαξία μας, τα άλλα 2 θα τα πάρουμε σε λίγο. Λοιπόν, τι κάνουμε στο γύρο μας, ας πούμε εγώ παίζω με 4 ζάρια, ρίχνω τα 4 ζάρια και ανάλογα με τις μεριές έχω να κάνω κάποια action. Αυτό που μπορώ να κάνω δωρεάν είναι να κάνω ένα reroll. Ας πούμε ότι όμως δεν θέλω αυτά, μπορώ να ξανακάνω reroll για κάθε μία ενέργεια που δίνω. Ένα reroll είναι δωρεάν, η επόμενη ενέργεια που έδωσα μπορώ να πω ότι κάνω αυτά τα 3 reroll. Πλέον αυτή είναι η ζαριά μου τώρα και πάμε να εξηγήσουμε τις ενέργειες. Κάθε ενέργεια που κάνω από τα 4 ζάρια που έχω, με το που την εκτελώ βάζω το ζάρι εδώ. Θα πω γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ας εξηγήσουμε πρώτα τις ενέργειες. Μία ενέργεια είναι αυτό εδώ το βελάκι που είναι η κίνηση. Παίρνω ένα διαστημόπλιο από το γαλαξία μου και μπορώ να το πάω σε οποιοδήποτε πλανήτη πάνω με δύο τρόπους. Είτε περαστικός, που σημαίνει ότι με το που τον βάλω πάνω στον πλανήτη σε αυτή τη θέση θα εκτελέσω το ability της κάρτας, όποιο και αν είναι αυτό, δεν μας ενδιαφέρει για την ώρα, είτε μπορώ να τον βάλω έτσι πάνω στην κάρτα, στο βελάκι, που πάω να τον απικήσω τον πλανήτη σιγά-σιγά. Ωραία, και μένει εκεί. Όταν εξαπλώνω έτσι, δεν κάνω το ability. Να εξηγήσουμε άλλη πλευρά του ζαριού. Άρα είπαμε, με την κίνηση, δύο πιθανά σημεία όπου θέλω πάνω στους πλανήτες, είτε πάνω στον πλανήτη είτε έτσι για να το απικήσουμε. Τώρα, αυτά τα δύο συμβολάκια. Βλέπουμε οι πλανήτες είναι δύο ειδών. Η πολεμική και η τεχνολογική, ξέρω εγώ. Σαν τις κατευθύνσεις στο Λύκειο. Δεν είχε πολεμικές μόνο. Λοιπόν. Πάει πολεμικό Λύκειο. Τέλειο θα ήταν. Για κάθε τέτοιο συμβολάκι προχωράω ένα ήδη υπάρχον διαστημόπλιο μου σε πλανήτη πάνω στο track. Όταν φτάσω πάνω στο συμβολάκι, δηλαδή αυτός ο πλανήτης θέλει 1, 2, 3, τότε παίρνω την κάρτα και πλέον έχω 2 πόντους νίκης και την κοτσάρω κάτω από εδώ για να, φαίνονται. Η ιδιότητα ισχύει τώρα? Η ιδιότητα ισχύει με άλλο ζάρι, θα το πούμε σε λίγο. Εντάξει, με το που πάρω μια κάρτα ανοίγει η επόμενη. Από αυτό εδώ. Το ίδιο είναι και με αυτές εδώ τις κάρτες, με αυτά τα σύμβολα αντίστοιχα. Ωραία. Τώρα, το επόμενο σύμβολο, το τέταρτο, αυτό εδώ. Είναι αυτό που δείχνει εδώ πάνω στο ταμπλουδάκι μας, που αυτό σημαίνει εκτέλεσε ένα από αυτά εδώ τα ability. Το ένα το έχουμε όλοι, θα πούμε τι είναι, και μπορείς να εκτελέσεις και κάθε ένα από αυτά που έχεις μαζέψει. Αλλά με ένα ζάρι, ένα από όλα εκτελείς. Το ability που έχουμε όλοι είναι να κάνουμε upgrade τον πολιτισμό μας. Και τι σου λέει, πληρώνεις ή ενέργειες ή κουλτούρα, όσο χρειάζεται για να πας στο επόμενο level. 2 είναι το επόμενο level, θα πλήρωνες 2 energy, πάει στο 0, το έκανα. Με το που φτάσω στο 2 ενέργεια, πλέον σηκώνω αυτό εδώ, θα πούμε τι είναι, θα ρίχνω με 5 ζάρια στον επόμενο γύρο, και ακόμα θα παίζω με 2 αεροπλανάκια, 2 διαστημόπλια. Εντάξει. Αυτό εδώ με το που το πάρω,
πρέπει να το βάλω σε έναν ελεύθερο πλανήτη που δεν έχει άλλο, πώς τα λέει αυτά, satellites, ναι. Πρέπει να το βάλω σε ένα πλανήτη που είναι ελεύθερος από άλλο δορυφόρο, όχι από διαστημόπλοιο, θα μπορούσα να το βάλω στο δικό μου. Ωραία, θα πούμε τι κάνει αυτό μετά. Στο επόμενο level που θα ανεβάσω, ας πούμε είχα τρεις κουλτούρες και έπαιζα αυτό το action, δίνω τρεις κουλτούρες και ανέβηκα στο επόμενο level. Παίρνω αεροπλανάκι που το χρησιμοποιώ, έρχεται στο γαλαξία μου αμέσως και το χρησιμοποιώ ακόμα και στην υπόλοιπη μου ζαριά. Στον επόμενο γύρο θα συνεχίσω να παίζω με 5 ζάρια, αλλά θα έχω 3 διαστημοπλιάκια. Είπαμε και την πέμπτη μεριά του ζαριού. Όχι, 4 έχουμε πει. 4 νομίζω, ναι. Και οι επόμενες δύο μεριές είναι η κουλτούρα και οι ενέργειες. Όταν φέρουμε μία από αυτές τις μεριές, κουλτούρα ας πούμε, κοιτάμε σε ποιους πλανήτες έχω παρουσία που έχουν κουλτούρα. Έχω σε αυτόν. Άρα θα ανέβω ένα στην κουλτούρα, άμα ενεργοποιήσω αυτό το ζάρι. Ανεβαίνω ένα για κάθε... Ένα για κάθε διαστημοπλιάκι που έχω, άμα είχα και εδώ, είτε πάνω στον πλανήτη, είτε πάνω στο τρακ του, θα περνά δύο. Το ακριβώς ίδιο είναι και αυτό με τις ενέργειες. Απλά οι ενέργειες μετράνε και αυτά που είναι στο γαλαξία μου. Παίρνω ενέργειες για, αυτά, για κάθε διαστημόπλιο που είναι στο γαλαξία μου. Τώρα θα περνά μία μόνο από αυτό εδώ που έχω, αν εκτελούσα με αυτό το ζάρι. Ωραία, είπαμε όλες τις μεριές των ζαριών. Πάμε να πούμε τι κάνουν οι δορυφόροι. Όταν ολοκληρώσω αυτό τον πλανήτη και τον πάρω το δορυφόρο, ωραία, παίρνω και την κάρτα προφανώς, αναπληρώνω καινούρια και πλέον τον κρατάω στο γαλαξία μου και αν μου μείνει στο τέλος του παιχνιδιού είναι ένα victory point. Αν θέλω οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο γύρο μου το θυσιάζω, πάει σε αυτές εδώ τις κάρτες που ανοίγουν από ένα άλλο ντεκάκι που βάζει το expansionάκι και εκτελώ το ability που λέει αυτή η κάρτα. Αλλά χάνω για πάντα το δορυφόρο. Είναι δυνατά συνήθως. Είναι δυνατά, ναι, και κάνουν λίγο interaction παραπάνω. Οποιοσδήποτε παίχτης μπορεί να πάει να απικήσει σε αυτό τον πλανήτη και σε αυτό τον πλανήτη και με τα δύο σύμβολα μπορεί να προχωρήσει. Είναι ουδέτερος. Και με το πολεμικό και με το σύμβολο της επιστήμης. Άρα τώρα θα προχωρούσα δύο ας πούμε. Μόλις πάρω το τρίτο, αυτά χάνονται για πάντα και αυτό εδώ έρχεται και είναι κανονικά δύο πόντι. Ανοίγει άλλη κάρτα όμως. Αυτό το κάνω συνήθως άμα θέλω να... άμα με ενοχλεί αυτό το ability και το κάνουν πολλές φορές οι άλλοι παίχτες. Επίσης όταν το κάνω αυτό, όσους δορυφόρους έχει πάνω, παίρνω τόσες ενέργειες εγώ στο γαλαξία μου. Ωραία. Τα ability που μπορούμε να βρούμε στην κάρτα σου λέει εδώ μετέτρεψε οτιδήποτε ενέργεια σε κουλτούρα. Είναι όλα λίγο πολύ για να σπάνε τους κανόνες. Το πιο σημαντικό που δεν είπα και αυτό που το κάνει παιχνίδι είναι ότι όταν παίζω ένα action το βάζω εδώ. Αμέσως με turn order όλοι οι υπόλοιποι παίχτες λένε αν θα ακολουθήσουν αυτό το action. Όταν ας πούμε ο Δημήτρης που είναι ο επόμενος, όταν ακολουθήσουν το... άμα μπορεί να πει στο γύρο του ότι με το που παίξω αυτό το action ακολουθώ. Τι σημαίνει το ακολουθώ? Ότι θα κάνει το ίδιο action εκτός γύρου πληρώνοντας ένα κουλτούρα. Χάνει την κουλτούρα μόνιμα, κάνει το ίδιο action. Δηλαδή αν είχε εδώ ένα διαστημοπλιάκι θα το προχώραγε μία εδώ. Άρα και εκτός γύρου μπορεί να προλάβεις να χτίσεις πλανήτη και να τον κλέψεις από έναν άλλον. Δεν είπα, αλλά θεωρείται αυτονόητο εφόσον έχει interaction το παιχνίδι ότι μπορεί να μπει και δεύτερος εδώ, αλλού χρώματος, έτσι. Όποιος προλάβει. Όπως επίσης, όμως επίσης δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί έχεις διαστημόπλιο πάνω. Πρέπει να πας σε άλλο. Άλλο χρώμα μπορεί να μπει όρθιο. Άλλο χρώμα μπορεί να μπει όρθιο, ναι. Έτσι ας πούμε. Οπότε μετά κάνω το δεύτερο μου action. Μπορεί να μην θέλει να ακολουθήσει ο δεύτερος παίχτης, να πει ο τρίτος ακολουθώ. Ή κάνει και αυτός το ίδιο action, ας πούμε ότι ήταν εδώ, προχωράει. Και ούτω καθεξής. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κουλτούρες από την αρχή. Τώρα, στην αρχή του παιχνιδιού θα πάρουμε δύο mission card. Τις διαβάζουμε, κρατάμε τη μία. Αυτή μας δίνει 2-3 πόντους αν έχουμε εκπληρώσει αυτό το στόχο που λέει. Το παιχνίδι τελειώνει όταν κάποιος παίχτης ενεργοποιήσει φανερά τους 21 πόντους, αθροίσματα εδώ,
και κλείνει απλά ο κύκλος, το turn, και τελειώνει το παιχνίδι. Άρα, αν το κάνει ο τελευταίος παίκτης, τελειώνει αυτόματα. Ανοίγουμε και τις έξτρα κάρτες, συν τους δορυφόρους που μας έχουν μείνει στο διάστημά μας, και νικητής είναι αυτός με τους περισσότερους πόντους νίκης. Αυτό ήτανε. Πάμε να παίξουμε. Πάμε.